αγαπητοί μου, κάποιοι πήγαν σε ένα μεγάλο ασκητή που ήταν κρυμμένος σε μια σπηλιά προσερχόμενος για πολύ καιρό. Περίμεναν να βγει έξω για να πάρουν την ευλογία του. Και εξήλθε αυτός ο ασκητής, όπως λέει τα γραπτά, νησταγωγημένος και θεοφορούμενος. Εξήλθε, λέει, εκ του αδίτου, νησταγωγημένος και θεοφορούμενος. Αυτό κάλλιστα είναι το ίδιο, μπορεί να γίνει και εις των μέγαν όσιων ευθύμιων. Εξήρχετο λοιπόν εκ του σπηλαίου μισταγωγημένος και θεοφορούμενος. Αλλά ο Άγιος Ευθύμιος ήταν και ιερεύς, δεν ήταν μοναχός. Κι έτσι πάλι εξήρχετο έβγαινε από τα άδυτα μισταγωγημένος και θεοφορούμενος. Όπως μπορούμε να βγούμε κι εμείς, εδώ και τώρα, διότι εδώ είναι τα άδυτα, αγαπητοί. Εδώ είναι το μυστήριο, το μυστήριο. Χωρίς αυτό και ασκητική ζωή είναι περιττή κατά κάποιο τρόπο, χωρίς αυτό. Λοιπόν, ο Άγιος Ευθύμιος λειτουργούσε και ασκήτευε αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και εκεί γινόταν η μυσταγωγία και πληρούτο χάριτος και πνεύματος Αγίου. Και όταν έβγαινε, έλαβε το πρόσωπό του και ακτινοβολούσε, δίδοντας την αγάπη και δίνοντας και τις πρακτικές συμβουλές, αλλά κυρίως κάνοντας όλους να έρθουν πιο κοντά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Όπως και τον Τροπάραγερον έλεγε, «Ω, της θέρμης σου, της αγάπης σου, προς τον Κύριο». Αυτό είναι το μυστικό, αγαπητοί μου. Και όταν έχουμε και πειρασμούς, και όταν έχουμε λογισμούς που είναι στην έρημο, αλλά και στον κόσμο έχουμε τους πάντας πειρασμούς να λένε «Χριστέ μου, σ' αγαπώ». Ελέησόμε και ελέησόμε. Λοιπόν, η αγάπη κάνει πέρα τα πάντα. Έτσι, τους λογισμούς, τις δυσκολίες. Και ο Άγιος Ευθύμιος είναι επίσης άξιος όλων των μακαρισμών του Χριστού. Από τους φτωχούς το πνεύμα του, τους ταπεινούς, έτσι, αυτούς που πεινούν τη διψό, τη δικαιοσύνη, αυτούς τους καθαρούς την καρδία, οι οποίοι τον Θεό όψονται. Καθαρά την καρδία, έτσι, παιδική. Δεν είναι τόσο δύσκολο, αγαπητοί μου, όσο νομίζομαι, έτσι. Διότι ο Χριστός είναι παρόν εν Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται, τελεσιουργεί το μυστήριο τούτο, ενεργεί το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και το μυστήριο σωτηρίας είναι η επικοινωνία, η σύνδεση με του Χριστού εν τη Εκκλησία. Και έτσι κανείς ανάλογα, όσο βαθύτερα και θερμότερα και δυνατότερα συμμετέχει, τόσο και συμπεριφέρεται καλύτερα έξω. Αλλά το πρώτο είναι αυτό, με ταπείνωση και με πόθο ψυχής, να προσερχόμαστε στην Εκκλησία. Όπως εσείς σήμερα, που ήρθε το πρωί και όλοι ήσασταν παρόντες, παρούσες. Αυτό πρέπει να κάνουμε πάντοτε, αγαπητοί μου, να τρέχουμε στην Εκκλησία. Γιατί εδώ είναι όλα δοσμένα με ένα ισορροπημένο τρόπο. Υπάρχει άσκηση σε αυτή που είναι το πρόγραμμα της Εκκλησίας, με τις νηστείες, με τις εξομολογήσεις, με όλα αυτά, έτσι τα αγιαστικά μέσα. Αλλά η συνεχής όμως συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία, αυτό κάνει όλα τα άλλα να έχουν μεγάλη σημασία, να είναι βοηθητικά. Και όλα αυτά γίνονται για να μπορέσουμε να εισέλθουμε εις τα άδυτα. Και όλη η Εκκλησία είναι άδυτο μυστήριων, αλλά επειδή είναι και ο λαός μέσα των ιερών, όπως τελεσιουργείται εκ μέρους πάντων ημών, η Θεία Κυρά Μυσταγωγία είναι κάτι το απαραίτητο. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι εκκλησιαστικοί και λειτουργικοί. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ασκητική. Θέλει μια ισορροπία.
δεν έχουμε όλοι το χάρισμα να πάμε στην έρημο, δεν είναι και απαραίτητο. Όποιος έχει το χάρισμα είναι ελεύθερος. Αλλά εδώ έχει η Εκκλησία. Είναι ο επίγειος παράδεισος. Είναι η πραγματοποιημένη βασιλεία του Θεού στη γη. Και ο Χριστός είπε: όποιος ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας ποιήσεται. Και ο Άγιος Ευθύμιος ποιήσε εις το έπακρον και δίδαξε εις το έπακρον με τη ζωή του. Γι' αυτό και απεκλήθη από της Εκκλησίας μέγας. Λίγοι έχουν το όνομα μέσα στην Εκκλησία ως μέγας, όπως ο Μέγας Βασίλειος και άλλοι. Έτσι, εκείνος εκπροσωπών τους Οσίους, αυτό το τάγμα των Οσίων, το οποίο το τοποθετούμε στην Προσκομιδή, μαζί με τα άλλα εννέα τάγματα των Αγίων, Αγγέλων, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εκπροσωπών και Παντός Πνεύματος Δικαίου, εν πίστη διαδεδομένου και μπροστά και τα δικά μας ονόματα, ημών των Αξιών. Αλλά δε, επειδή προσερχόμεθα εγνώση του μυστηρίου τούτου, της Εκκλησίας μας και μεταπόθου και μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης, ενεργοποιείται η χάρις, αγαπητοί μου, εις εμάς τους ταπεινόφρονας. Το παράδειγμα είναι όλοι οι Άγιοι, η ταπεινοφροσύνη, η παράδοση στον Χριστό και στην Εκκλησία. Και έτσι τα επακολουθούμε, είναι αυτονόητα. Έτσι, τα θαύματα, είτε οι γάστης, είτε οτιδήποτε. Μη στηριζόμαστε σε αυτά όμως. Θα βλέπουμε πού προέρχεται αυτή η χάρις. Έτσι. Από αυτή τη δυνατή σχέση μέσα του Χριστού. Και μέσα στην Εκκλησία μας έχει τόσο πολύ το πράγμα τοποθετηθεί και όλα τα στοιχεία οι πατέρες τα έθεσαν για να δίνεται σε εμάς έτσι εύκολα. Το παν, ολόκληρο. Αν το συνειδητοποιούμε, αγαπητοί μου, αυτό. Κάθε φορά που ερχόμενα στην Εκκλησία, έτσι, μεγαλώνουμε στην πίστη, στην αγάπη, στην κατανόηση, αλλά και στη χαρά. Στη χαρά που φέρει το όνομα Ευθυμία. Ο Ευθύμιος, ο Άγιος Ευθύμιος, ήταν και επώνυμος της χαράς. Και μάλιστα λέει ότι οι γονείς του ήταν όνειρο, όπως βλέπουμε όλοι όνειρα. Όλα τα όνειρα είναι έτσι, σαν τα πουλιά που πετούν. Αλλά μερικά όνειρα έχουν μια σημασία. Και έτσι το όνειρο αυτό ήταν ότι θα κάνετε παιδί, παρότι ήταν και αυτή προχωρημένη ηλικία, και θα σας γεμίσει η Ευθυμία. Και το όνομα σαν Ευθύμιο. Και έτσι μέσα στην Εκκλησία μην ξεχνάμε ότι πρέπει να φύγουμε γεμάτη ευθυμία και χαρά. Και όσο διαρκέσει. Μια εβδομάδα ξανά ακόμα για να τα ανανεώσουμε. Και έτσι λοιπόν, δόξα εδώ σήμερα, θελούμε αυτή η κερά λειτουργία στο λόγο του Αγίου Ευθυμίου, ο οποίος έτσι μας θυμίζει όλους τους ασκητάς της Ερήμου, της Ιουδαίας και καταξυχήν τον Άγιο Ευθύμιο που έζησε εκεί τα περισσότερα χρόνια όλη τη ζωή του, πέθανε πάνω από 100 ετών και είναι σε πολλά μοναστήρια. Και ένα μοναστήρι υπάρχει έτσι σε Ερήπιον, στο οποίο πιο παλιά λειτουργούσαμε μια φορά τον χρόνο και τώρα μπορεί έτσι με ορισμένες άδειες να ξαναλειτουργήσει. Αλλά όπου και να λειτουργεί κανείς, και είναι η θεία λειτουργία, είναι η παρουσία όλων των Αγίων. Λοιπόν, συμμετέχοντας αυτό στο μυστήριο των μυστηρίων, που είναι ό,τι ισχυρότερο, ό,τι δυνατότερο, ό,τι αγιότερο μας προσφέρει ο Θεός στον κόσμο τούτο και μας κάνει υιούς της βασιλείας αυτού, η οποία αρχίζει από τον κόσμο τούτο. Ας χαρούμε λοιπόν, εν ευθυμία, με χαρά, με ευλογία να συνεχίσουμε τον αγώνα μας εις δόξα Θεού και σωτηρία των διχόρημών.